Φαντάζομαι πως ναι, μέχρι χτες το βράδυ αυτό ήξερα, ότι πάμε στις 20, δεν ξέρω. Εάν θυροβοληθεί σήμερα το ναι. Η διάλυση της Βουλής, θα γίνει 20. Ναι, εντάξει. Έχει δηλαδή, είναι μέσα στην προθεσμία. Ναι, θα είναι μέσα στην προθεσμία. Θα προκάνουνε. Ναι. Γιατί τι είναι να βγει ένα προεδρικό διάταγμα και να το απογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολύ εύκολο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα περίεργο κλίμα σε αυτές τις εκλογές, κυρία Αγνωστοπούλου. Στην ουσία δεν υπήρχε, μονόδρομος ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως είχαμε τις εξελίξεις μέσα στο κόμμα σας, τις οποίες εσείς πώς τις σχολιάζετε? Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν μονόδρομος οι εκλογές. Έπρεπε να πάει ό,τι και να γινόταν μέσα στο κόμμα, κατά τη γνώμη μου, και ήμουν από αυτούς που το έλεγαν από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με την εντολή να διαπραγματευτεί για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, διαπραγματεύτηκε, έφερε μία συμφωνία την οποία έπρεπε να θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού. Δηλαδή αυτό το να αποφεύγουμε να μιλήσει ο ελληνικός λαός για πράγματα που τον αφορούν είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, δεν κάνουμε και εκλογές κατά ένα εξάμηνο. Να σας πω κάτι, σε περιόδους όπου παίζονται πολύ σημαντικά πράγματα, αν είναι να κάνουμε και κάθε εξάμηνο, ας κάνουμε και κάθε εξάμηνο. Δηλαδή όταν αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Κυρία Αγνωστοπούλου, παραλύει η χώρα όμως, έτσι. Η οικονομία, η αγορά, ναι, όλα. Κοιτάξτε, εδώ η χώρα, σε αυτή τη χώρα που ναι, έχουμε παράδοση. Να σας πω κάτι, να θα συμφωνούσα. Τα εκλογικά ναι. Κέντρα πρέπει να εργαστούν και ως σχολεία. Ναι. Καμιά φορά, ξέρετε. Να σας πω κάτι. Δεν θα πάθουν τίποτα τα εκλογικά κέντρα, τα σχολεία, αν δεν λειτουργήσουν μία Παρασκευή ή μία Δευτέρα. Δηλαδή, όχι, όταν... αλλά παθαίνει η αγορά, η οικονομία. Εδώ σε αυτή τη χώρα, κάθε φορά που προκυρήσουν εκλογές, παγώνουν τα πάντα. Αυτό ελπίζω να μην υπονοείται ότι και να ξαναγίνουν μετά τα χάλια στον κόσμο. Εννοώ, μακάρι να έχουμε μία κυβέρνηση σταθερή για 4 χρόνια. Αλλά αυτή η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να έχει ψηφιστεί με ένα πρόγραμμα το οποίο ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι. Κοιτάξτε, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτό που ήταν το κατακριτέο από τον κόσμο και γύριζε την πλάτη του στα πολιτικά κόμματα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, ήταν ότι ανέβαιναν τα κόμματα με ένα πρόγραμμα, σε ένα μήνα το άλλαζαν και ο κόσμος... Και πολλοί λέτε. Ναι, και πολλοί ναι. Λέω, σε λιγότερο από ένα μήνα, ας είμαστε λίγο σοβαροί σε τόσο κρίσιμες περιόδους. Είναι δυνατόν τώρα να μην πήγαινε σε εκλογές? Και το δεύτερο, το οποίο επίσης εσείς για μένα δεν το αλλάξατε ήταν... το πρόγραμμά σας. Μα αυτό λέω. Ναι. Δεν πρέπει αυτός ο ελληνικός λαός να πει ότι συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι ναι, σας το είπα αυτό το Γενάρη, αλλά τώρα σας κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να αποφανθεί. Το δεύτερο, έχασε τη δεδηλωμένη. Ακούω όλες αυτές τις μέρες, τις ειδήσεις, τα κανάλια, τα άλλα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, ίσως εκτός από το ΚΚΕ. Ακούω ένα πράγμα, γιατί κάνει εκλογές. Σε αυτή τη χώρα από το 1875 υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης. Τη δεδηλωμένη την έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να κλείσει τα μάτια και να πει με ψηφίζουν τα άλλα κόμματα, σε μερικά νομοσχέδια θα με ψηφίζουν. Εντάξει, συμφωνήσαμε αυτό, τώρα έχει λήξει η συζήτηση. Να πάει αλλά γιατί την έχασε δεδηλωμένη είναι το θέμα. Το βασικό θέμα είναι αυτό, ότι ένα μεγάλο μέρος των συντρόφων σας σας κατηγορούν ότι προδώσατε. Ναι, δεν ξέρω τι πιστεύατε. Ναι, θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, να το αντιγυρίσουμε και αυτό και να πούμε και ότι προδόθηκε η κυβέρνηση. Το έχετε αντιγυρίσει ήδη. Αλλά εγώ δεν θα μπω σε τέτοια αντιπαράθεση. Θα πω ένα πράγμα. Εάν προδώσαμε, πρέπει να πει κάποιος ότι μας πλήρωσε ο Σόιμπλε, ότι από κάποιον πήραμε λεφτά. Καλά, γιατί δεν είναι, είναι τρελός κάποιος να προδίδει έτσι. Κάποιος προδίδει γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο συμφέρον. Γιατί να προδώσουμε? Ή έχουμε τεράστιο οικονομικό όφελος και αυτό μένει να αποδειχτεί. Δεν το είπε κανείς πάντως αυτό. Δεν το είπε, αλλά όταν λες σε κάποιους ότι προδώσανε, ευτυχώς που δεν το είπα, αλλά όταν λες σε κάποιον πρόδωσες, κάτι συνέβη. Κάπου έχει συμφέρον. Ας μας δείξουν ποιο είναι αυτό το συμφέρον. Αλλά υπάρχει και προδοσία αρχών και προδοσία ιδανικών και αυτά. Δεν είναι ναι, μόνο για κάποιο λεφτά. Λόγο. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Ανικανότητας ίσως. Κοιτάξτε, αυτό μέλει να κριθεί από τον ελληνικό λαό. Μας. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Αλλά τώρα λόγω δεν μπορεί... αντιφατικών ίσως δεδομένων, όταν υπόσχεσαι ότι θα είμαι και με τον ρατσισμό και με τους μαύρους, κάποια στιγμή να διαλέξανε από τα δυο.
Εάν μπορευτείς έτσι και πάρεις και τους ζεστές, πάρεις και τους μαύρους. Τι εννοείτε, κύριε Καμπουράκη, μου. Λέω εγώ τώρα. Όταν είσαι και με το χοροπλάνο. Ναι, όχι, ναι. Πείτε μου πού έγκυται το αντιφατικό. Το αντιφατικό είναι ότι υποσχεθήκατε. Ναι. Και μέσα στην Ευρώπη και χωρίς μνημόνιο. Ναι. Ένα από τα δυο λοιπόν. Ή λοιπόν θα διαλέγατε το μνημόνιο και θα φέρετε την Ευρώπη και θα παίρνατε μνημόνιο, ή δεν θα διαλέγατε το μνημόνιο. Να σας πω, κύριε Καμπουράκη, περιμένετε, δύο λεπτά, περιμένετε. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ή αυτό ή το χάος. Εγώ όμως πιστεύω παρόλα αυτά, ναι. Που παρόλο που απεδείχθη το... Απεδείχθη πάντως. Ναι, ένα λεπτό. Απεδείχθη. Ναι, δεν με αφήνετε όμως. Δηλαδή, σκληρότερη διαπραγμάτευση από τον Τσίπρα δεν θα μπορούσε να την κάνει άλλος. Ναι, έκανε. Έκανε πάρα. Ότι... Ναι, να συνεχίσω. Λέω ότι παρόλα αυτά, παρόλο που η δικιά μας σκληρή διαπραγμάτευση, και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τον όρο προδοσία, τι άλλο έπρεπε να κάνει. Και εδώ θα παραδεχτώ ότι. Στους δικούς σας θα τα πείτε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Δεν το λέω σε εσάς. Ναι. Λέω μετά από μία τόσο σκληρή διαπραγμάτευση. Υποχρεώνεται και υπογράφει αυτή τη συμφωνία, διότι ως κόμμα είχαμε πει ένα πράγμα, είχαμε δεσμευτεί για ένα πράγμα, ότι εμείς τη χώρα από το ευρώ δεν θα τη βγάλουμε. Δηλαδή θα έπρεπε να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ χωρίς να έχουμε καμία τέτοια εντολή και χωρίς να ξέρουμε και το επόμενο βήμα. Τι σημαίνει βγάζω τη χώρα από το ευρώ. Λοιπόν, όμως για την Ευρώπη μία όχι, κουβέντα. Θα επιστρέψουμε στην όχι, Ευρώπη. Μία, α, να ακούσουμε την κυρία Σπυράκη πρώτα, να κάνουμε ένα κύκλο και μετά για να έχουμε μία κατανομή σωστή. Παρακαλώ. Κοιτάξτε,